Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Έλενα Κωνσταντίνοβα και εκπροσωπεύω ένα καινούριο τηλεοπτικό ρωσόφωνο κανάλι, Discover Greece Business Travel Channel. Περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε το τουριστικό κανάλι Holidays in Greece και την εκπομπή που κάνει σε 30 τοπικά κανάλια της Ελλάδος, με παρά την Ελλάδα. Προχωρήσαμε και είπαμε να κάνουμε ένα βήμα και προς το εξωτερικό και γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό το καινούριο κανάλι Discover Greece. Ο στόχος μας είναι να προβάλλουμε τον ελληνικό τουρισμό και τα ελληνικά προϊόντα, όπως και την Ελλάδα γενικώς, στη Ρωσία, στη ρωσική γλώσσα. Στην οθόνη μπορείτε να δείτε το site του καναλιού μας, καθώς επίσης και το κανάλι ζωντανά, στη ρωσική γλώσσα. Επίσης, στο site του καναλιού είχαμε δημιουργήσει έναν επαγγελματικό οδηγό, ο οποίος είναι μοναδικός και μπορεί να γίνει καταχώρηση του κάθε τουριστικού καταλήμματος στη ρωσική γλώσσα, με φωτογραφίες, στοιχεία της επιχειρήσης και βίντεο. Ως ομάδα δημιουργή τηλεοπτικών παραγωγών, εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βίντεο στη ρωσική γλώσσα πάλι, ώστε να είναι... Να μπορέσουν οι τουρίστες από Ρωσία, οι επιχειρηματίες και οι τηλεθεατές να καταλάβουν όλες τις λεπτομέρειες για το προϊόν που προτείνετε και για τα καταλήμματά σας. Ξέρουμε ότι φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό. Εγώ προσωπικά δουλεύω 12 χρόνια στον τουρισμό και καταλαβαίνω και τις ανάγκες και των ξενοδόχων και των τουριστικών πρακτόρων. Και από την άλλη πλευρά και τα ενδιαφέροντα των τουρίστων από τη Ρωσία, τι θα θέλανε να τους προτείνουν οι ξενοδόχοι, τι θα θέλουν να βρούνε και τι θα θέλουν να δούνε. Οπότε πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθειά μας θα βρει ανταπόκριση σε εσάς και όλοι μαζί θα μπορέσουμε αυτή τη χρονιά να την κάνουμε μια δημιουργική και δυναμική, να προχωρήσουμε στα πράγματα... πρωτόπορα, αυτή τη στιγμή είναι πρώτο ελληνικό κανάλι στη ρωσική γλώσσα και πιστεύω ότι αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, φετινή χρονιά μπορεί να γίνει καλή και όχι όπως την περιμένουμε. Ναι. Βεβαίως υπάρχει, όπως είχα αναφέρει, κάποια προβλήματα με τη βίζα και κυρίως τώρα μας έχει φύγει λίγο ο κύριος Υπουργός και δυστυχώς δεν μπορώ να το πω προσωπικά, αλλά ελπίζω να του το μεταφέρετε. Τα προβλήματα κυρίως δεν είναι ότι έχουν ανοίξει πολλά κέντρα Visa Market όπου μπορεί κανείς να βγάλει τη βίζα, αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές πάει ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, και δίνουν βίζα στη γυναίκα και δεν δίνουν στον άντρα. Και από εκεί ναι, δημιουργούνται διαφορετικά προβλήματα. Ελπίζουμε ότι το κανάλι μας θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στις ανάγκες σας και να μπορέσετε και εσείς να πείτε μια γνώμη τι μπορεί να γίνει προς το καλύτερο στο τουρισμό. Έχουμε εδώ, σας έχουμε φέρει ειδικές προτάσεις για τις ομοσπονδίες, για ομαδικές καταχωρήσεις. Θα είμαστε εδώ και ελπίζουμε θα βρούμε... ανταπόκριση από εσάς και θα έχετε ενδιαφέρον. Επίσης, σας προτείνουμε την τηλεοπτική διαφήμιση σε αυτό το κανάλι και θέλω να σας τονίσω να μην σας τρομάξει η λέξη τηλεόραση, διότι οι χρεώσεις του καναλιού μας δεν έχουν καμία σχέση με τις χρεώσεις που έχουν τα κεντρικά κανάλια. Είναι κάτι πολύ προσβάσιμο για τον κάθε επιχειρηματία και επίσης, αν ακόμα και αυτό είναι για σας κάτι, ας το πούμε, λίγο προχωρημένο, μπορείτε να ξεκινήσετε από μια καταχώρηση στον οδηγό, ο οποίος είναι στη ρωσική γλώσσα και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Το site μας ήδη είναι νούμερο 1 στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας. Και πλέον ο Ρώσος, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι τουρίστας, είτε ψάχνει κάποιον συνεργάτη στην Ελλάδα, δεν θα χρειαστεί να ψάχνει όλο το ίντερνετ και να προσπαθήσει να μάθει 2-3 λέξεις στα αγγλικά που όλοι ξέρετε ότι δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Πλέον θα μπορέσει να μπει στο site μας, ο οποίο το προωθούμε πάρα πολύ και στη Ρωσία, στις επιχειρήσεις ανάλογου ενδιαφέροντας όπως και στις νομικές επιχειρήσεις.
Και πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα σωστό εργαλείο στα χέρια, που θα είναι στα χέρια και των επιχειρηματίων και των τουριστών. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε κάνει ένα promotion tour στη Βόρεια Ελλάδα και μας υποστηρίζουν νομαρχία Θεσσαλονίκης, ο υπερνομάρχης Καβάλας Δράμος και Ξάνθης, η τουριστική προβολή Ξάνθης. Επίσης έχουμε κάνει πρώτη επαφή με το βιομηχανικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης και ρώσικο επιμελητήριο εδώ στην Ελλάδα. Και ελπίζουμε για την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού. Είχαμε δώσει τις προτάσεις μας, ακόμα βέβαια δεν έχουμε δει κάποια ανταπόκριση, αλλά ελπίζουμε ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να πιέσουμε λίγο τις καταστάσεις και να κάνουμε αυτή τη χρονιά να μην χαθεί από τον τουρισμό. Και ξέρετε ότι οι Ρώσοι αγαπάνε αυτή τη χώρα, και εγώ που είμαι Ρωσίδα σας μεταφέρω, αλλιώς δεν θα ήμουν 9 χρόνια στην Ελλάδα αν δεν ήταν τόσο ωραία χώρα. Όμως υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, λόγω που οι Ρώσοι έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν σε κάποια συγκεκριμένα μέρη και δεν, ναι, και δεν ξέρουν όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Δεν έχει ακούσει να σας πω σχεδόν κανένας ούτε για τα χιονοδρομικά, ούτε για τον αγροτουρισμό. Και αυτοί που έχουν ακούσει ίσως το φοβούνται λίγο, επειδή δεν έχουν αρκετή ενημέρωση και τους φαίνεται κάτι πολύ απόμακρο και κάτι πολύ έτσι ξένο. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να μπορέσετε μέσω από το κανάλι μας να τους μεταφέρετε το μήνυμά σας και να αποκτήσετε μια οικειότητα, να καταλάβουν ότι είναι κάτι... κάτι που μας ενώνει, και η Ελλάδα είναι μια χώρα που πάντα θέλει τους τουρίστες από Ρωσία, θέλει να τους φιλοξενήσει και θέλει να ανακαλύψουν όλα τα μέρη και όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να προτείνει. Οπότε πιστεύουμε, αν συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, θα μπορέσουμε έστω και ακόμα χωρίς βοήθεια των υψηλότερων του τουρισμού να προχωρήσουμε αυτό το θέμα και να φέρουμε πάρα πολλούς τουρίστες εδώ. Επίσης θέλω να σας πω, όποιος ενδιαφέρεται για την προβολή στην Ελλάδα, για τους Έλληνες, έχουμε πάντα διαθέσιμη την εκπομπή μας τουριστική με παρέα την Ελλάδα, που μπορείτε να τη δείτε σε 30 τοπικά κανάλια. Είναι και αυτό ένα πολύ δυνατό εργαλείο, γιατί ουσιαστικά εσείς έχετε πρόσβαση ανάμεσα σε αυτό το δίκτυο σε όλη τη χώρα, σε κάθε περιοχή, χωρίς να χρησιμοποιείτε ένα κεντρικό κανάλι και να εξοικονομήσετε το κόστος της προβολής σας. Είμαστε εδώ για ό,τι θέλετε. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστω να σας απαντήσουμε. Το κανάλι μπορείτε να δείτε στο ίντερνετ. Η διεύθυνση είναι www.discovergreece.ru. Υπάρχει επίσης και σελίδα και στην αγγλική γλώσσα. Αν δείτε δεξιά επάνω, έχει μια σημαία αγγλική. Αν πατήσετε εκεί, θα δείτε όλες τις ίδιες πληροφορίες στα αγγλικά. Και αυτό επίσης πιστεύω να βοηθήσει στην προώθησή σας, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά καθώς υπάρχει η παρουσίασή σας στην αγγλική γλώσσα, αυτό βεβαίως είναι στο ίντερνετ, οπότε θα μπορέσουν και οι τουρίστες και οι επιχειρηματίες από άλλες χώρες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε αυτή η χρονιά να πάει πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Λοιπόν.